Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Την αναστολή των επενδυτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα ανακοίνωσε σήμερα το πρωί η Eldorado Gold, λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων που έχουν σημειωθεί στην έκδοση αδειών για να προχωρήσουν τα έργα της. Για περισσότερες πληροφορίες μαζί μας ο Κώστας Κετσιατζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Δέτα. Πράγματι, η Eldorado Gold έχει δώσει ένα τελεσίγραφο 11 ημερών ουσιαστικά στην κυβέρνηση για να προχωρήσει, να δείξει τέλος πάντων ότι προχωρά στην έκδοση κάποιων αδειών, τις οποίες η Ήβης χαρακτηρίζει ως τυπικές διαδικασίες για να προχωρήσουν οι επενδύσεις στη Χαλκιδική. Σε αντίθετη περίπτωση, αν μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση από την κυβέρνηση, η εταιρεία θα σταματήσει όλες τις επενδυτικές δραστηριότητες στη χώρα μας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι όλες οι λειτουργίες των μεταλλείων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή θα σταματήσουν, τα μεταλλεία θα μπουν σε φάση συντήρησης και εννοείται πως το μεγαλύτερο, το συντηρητικό ποσοστό των εργαζομένων που απασχολούνται είτε άμεσα είτε έμεσα στα έργα της Eldorado Gold, γύρω στα 2.400 άτομα δηλαδή, θα μείνουν χωρίς δουλειά. Η εταιρεία ουσιαστικά αυτό το οποίο θέλει είναι επιτέλους να μπορέσει να προχωρήσει αυτή την επένδυση η οποία λιμνάζει τόσο καιρό λόγω των αδειών. Θεωρεί πως και με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας που έχει πέρ της 18 αποφάσεις, θεωρεί πως ο δρόμος είναι ανοιχτός για να προχωρήσει η αδειοδότηση. Ουσιαστικά είναι ένα τελεσίγραφο 11 ημερών. 11 ημερών στην κυβέρνηση. Από την άλλη, είχαμε τις δηλώσεις Σταφάκη σήμερα, ο οποίος δήλωσε ότι η Eldorado Gold μάλλον δεν είναι συνηθισμένη να κάνει δουλειές στην Ευρώπη. Ο διευθύνων σύμβουλος εταιρείας, ο κύριος George Burns, σε σημερινή συνέντευξη τύπου, που εξήγησε την κίνηση της εταιρείας, δήλωσε ότι η εταιρεία έχει κάνει περιβαλλοντικά έργα στην περιοχή, προσέχει, κινείται βάσει των κανονισμών, έχει τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας με το μέρος της και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητά είναι να υπάρξει μια συνεννόηση με την κυβέρνηση, με τον κύριο, δηλώνει έτοιμος να συναντηθεί με τον κύριο Σταφάκη, με τον κύριο Τσίπρα, με τον οποίο έχει δηλώσει ότι έχει ζητήσει τρεις φορές να συναντηθεί μαζί του χωρίς αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα δηλώνει ότι η εταιρεία του παραμένει προσιλωμένη στην Ελλάδα, θεωρεί ότι τα μεταλλεία θα λειτουργήσουν. Το ζήτημα είναι πότε θα λειτουργήσουν και πόση ζημιά θα μπορέσει να αντέξει η εταιρεία του μέχρι τότε.